Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ραφαέλα, τη Ραφαέλα Πιτσικάλη, ένα κορίτσι το οποίο έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα ο τρόπος με τον οποίο η Ραφαέλα πάλευε γενναία με τον καρκίνο. Και δυστυχώς έφυγε στα 21 της χρόνια. Να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, όπου μέχρι και την τελευταία στιγμή, να πούμε, το κορίτσι προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την ασθένεια ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο στα social media για να δώσει κουράγιο, να δώσει κουράγιο στον κόσμο. Ήθελε να στέλνει μηνύματα χαράς και ελπίδας σε όλο τον κόσμο και τους ευχόταν υγεία. Ήταν ένα κορίτσι πραγματικά το οποίο πάλεψε πάρα πολύ γενναία. Και να πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και άλλους θανάτους παράλληλα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα μάθαμε για το θάνατο της κυρίας της Εμιλίας Γερουλάνου, έφυγε πλέον τη ζωή, της Εμιλίας Γερουλάνου, πρόεδρο του Μουσείου Μπενάκη, μητέρας του Παύλου Γερουλάνου. Επίσης, σήμερα πέθανε ο πατέρας της Άννας Διαμαντοπούλου. Επίσης, σήμερα είχαμε το θάνατο της μητέρας του πρώην Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Δυστυχώς, πολύ θάνατο σήμερα. Πολύ θάνατο σήμερα. Και είναι κάτι το οποίο μας μαυρίζει τις καρδιές. Και δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά τα νοσοκομεία να γεμίζουν. Έχουμε γεμάτα νοσοκομεία, διαλυμένα νοσοκομεία και ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων. Αλλά και τον καρκίνο να χτυπάει αλίπητα. Και εδώ λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να θέσουμε και να πούμε. Ότι δυστυχώς υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και σε υποδομές στη χώρα μας, στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία. Δυστυχώς σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως έχουμε ξαναπεί, καρκινοπαθείς βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Και επειδή λοιπόν δεν θα αφήσουμε κανέναν και καμία να παίζει με την υγεία των πολιτών, από εδώ και πέρα θα μας βρίσκουν όσοι είναι υπεύθυνοι μπροστά τους. Θα τους στέλνουμε στο σκαμνί. Ξεκάθαρα. Ήδη ετοιμάζουμε μια μεγάλη ομάδα νομικών, όπου δωρεάν, χωρίς να πληρώνετε ένα ευρώ, να κυνηγήσουμε όσοι ευθύνονται για τους θανάτους των δικών μας ανθρώπων από την αμέλεια και την διαφορία τους. Θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα αφήσουμε κανένα συνάνθρωπό μας να πεθαίνει έτσι. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ο οποίος ήθελε καρέκλα και θέση να παίζει με τις ζωές των συνανθρώπων μας. Θα μας βρουν μπροστά τους και θα είναι υπόλογοι. Θα είναι υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Θα τους στείλουμε στο σκαμί και θα τους στείλουμε στη φυλακή. Όσοι ευθύνονται για όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται καθημερινά εις βάρος της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Ως εδώ. Αρκετά έχουν παίξει όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά έχουν παίξει με τις ζωές μας όλα αυτά τα χρόνια. Επιτέλους θα δουν τι θα συμβεί. Όποιος είναι ανίκανος να έχει χθες και καρέκλα να παραιτηθεί. Είναι τελεσίγραφο, το δίνουμε από τώρα. Τις επόμενες ημέρες. Μην τυχόν και έρθει στα χέρια μας καταγγελία ότι δεν υπάρχουν αυτά που είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία. Μην ακούσουμε για ράτζα, μην ακούσουμε για έλλειψη προσωπικού, μην ακούσουμε για μονάδες ιδιωτικής θεραπείας που δεν υπάρχουν θέσεις, μην ακούσουμε ότι λείπει εξοπλισμός, μην ακούσουμε ότι ο άνθρωπος κινδύνεψε από αμέλεια και την αδιαφορία όλων αυτών. Θα μας βρουν μπροστά τους και όχι απλώς θα μας βρουν μπροστά τους, θα τους στείλουμε στο σκαμνί, θα τους στείλουμε στη δικαιοσύνη, θα τους στείλουμε στη φυλακή. Όποιος είναι άχρηστος,
ανίκανος, ας παραιτηθεί. Διορία μέχρι τη Δευτέρα για τις παραιτήσεις σας. Όποιος είσαστε είναι άχρηστος. Άχρηστος. Και έχει την καρέκλα που αποφασίζει για τις ζωές μας, έχει διορία μέχρι τη Δευτέρα παραιτηθεί. Γιατί μετά θα βρεθεί στο σκαμνί και στη δικαιοσύνη.